Καφέ δούμπα. Πλαστικό, έτσι. Αυτά τα χάρτενα, τα τέτοια, τα γαλαμάκια, ρε. Χάρτενα, άθλια. Στο πεντάλεπτο μιλάμε σαν το μασάζ, ρε, μάνα. Τι, φαίνεται. Να σου πω, δεν με νοιάζει. Χαλαρό βίντεο είναι. Τεγαφολίδες μου είναι. Τεγαφολίδι μου. Εδώ και καιρό σκεφτόμουν τρόπους για να βάλω και εσάς τους τεγαφολίδες μέσα στα βίντεο. Να μπορείς και εσύ να εκφραστείς μέσω αυτών των βίντεο που κάνει ο Δημάρχος. Να βγει, ρε παιδί μου, και η δική σου άποψη προς τα έξω και να πάψει ο Μάριος να φλεαρεί με τις δικές του π***γες. Μου λες, ξαφνικά εκεί που βρισκόμουν πάνω στο κρεβάτι ξάπλα μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου, δεν είχα καν τη δύναμη να κάτσω στον εμβολιαστή. Σκέψου πόσο χαλιά είμαι. Αλλά ήρθε κατά κέφαλα. Πεινούσα. Σκέφτηκα να παραγγείλω ένα σουβλάκι. Αλλά ήρθε η Μυρία και είπε ότι πρέπει να φάω κάτι πιο υγιεινό για να πάρω δυνάμεις. Άρα παράγγειλα μια ενισχυμένη πιτσόγυρο μαζί με πατατούλες, ξέρεις, για να πάρω δυνάμεις. Μετά που πήρα αυτές τις δυνάμεις, προσπαθούσα να θυμηθώ την ιδέα που είχα πιο πριν. Και πάλι ξέχασα τι ήταν αυτά. Γιατί να μην σε ρωτάω εσένα κάθε τόσο μια ερώτηση που να βλέπουμε τις απαντήσεις σου εδώ στο βίντεο και να βλέπουμε, ρε παιδί μου, πόσοι συμφωνούν μαζί με εσένα, με τη δική σου την απάντηση, με τη δική σου άποψη ή πόσοι διαφωνούν. Άρα κάθε τόσο εδώ στην κοινότητα στο YouTube, είτε στο Instagram που εννοείται ότι με ακολουθείς γιατί είσαι original τεγαβολίδης, είτε στο Facebook, μην μου ανησυχείς, θα έχω το συνδέσμο κάτω στην περιγραφή αν δεν το έχεις κάνει ήδη, μην το πεις παρακαλώ, έτσι. Για να βλέπεις αυτές τις ερωτήσεις για αυτήν εδώ την καινούργια σειρά που προσπαθούμε να ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε αρχήν από το μιλαράκι μας και θα δούμε γιατί να μην πάρεις iPhone. Που φυσικά εννοείται ότι θα βρεθούν αρκετοί από εσάς να μου πούνε ρε εσύ Μάρια είσαι Apple hater που ίσως να ισχύει. Με το ερώτημα αυτό θα μείνεις ρε. Αλλά θα έρθουν και άλλα βίντεο αυτής της σειράς με άλλες εταιρείες, άλλες συσκευές και γιατί όχι και άλλα θέματα. Στο χωριό του Τεγαβολίδη όλα είναι δυνατά. Πριν να ξεκινήσει το βίντεο, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί εννοείται ότι οι Τεγαβολίδες πάλι έφτιαξαν τον Δημάρχον τους γιατί με χαροποίησαν ιδιαίτερα. Είχαμε αρκετές απαντήσεις και θα προσπαθήσω να βάλω όσους περισσότερους μπορώ στο βίντεο και έχω και κάποια ερωτήματα εδώ που θέλω να τα απαντήσει λίγο κάτω. Πρώτον, τι εννοείς όταν λες ότι η Apple είναι η πιο ρατσίστρια και κουτοπώνηρη εταιρεία? Αυτό δεν το κατάλαβα. Αν μπορείς εσύ που το έγραψες στο Instagram να μου το απαντήσεις ή κάποιος άλλος να μου το εξηγήσεις ή το άλλο που γράψατε αρκετοί, πουλάει ο Μανάβης iPhone. Τι εννοείς? Εντάξει, άγγελο, θα σβήσω από το βίντεο. Και να μην ξέχασω το δάξι, τον νέο καλύτερο φίλο του χιπστέριου μας, τον Κώστα, τον οποίο από ό,τι φαίνεται δεν τον έχει χαροποιήσει τόσο η ερώτηση που κάναμε για τα iPhone. Όμως τώρα να πάω λίγο στα δικά σας σχόλια που τα έχω βάλει λίγο σε κατηγορίες γιατί πάνω κάτω νομίζω όλοι τα ίδια παράπονα έχουμε από τα iPhone. Η πιο συχνή απάντηση που νομίζω θα την νιώσεις και εσύ, θα νιώσεις αυτόν τον πόνο, είναι ότι ρε φίλε, είναι πολύ ακριβά. Θα δώσω ένα νεφρό για να πάρω iPhone. Ή καλύτερα όπως το θέσατε εσείς, είναι πανάκριβα και θέλω δάνειο για να πάρω δύο iPhone 12 Pro Max. Δεν είναι και τόσο υπερβολή. Μιλάμε για 1.300 ευρώ κινητών, έτσι. Είναι πολύ overpriced και δεν έχουν τις καλύτερες οθόνες, ούτε τις καλύτερες κάμερες. Νομίζω συμφωνούμε εδώ. Δεν τα παίρνω για το κόστος. Πολλά χρήματα για έναν κινητό. Μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα τη δουλειά σου και με πολλές άλλες μάρκες κινητών. Πολύ σωστός. Πανάκριβον και αυτόν μου είναι υπέρ αρκετό. Και όπως φανερώνουν και εδώ τα σχόλια από ό,τι φαίνεται, είναι ότι σχεδόν για όλα, ρε παιδί μου, πληρώνεις τα iPhone. Ή καλύτερα όπως το είπατε, ναι μωρέ, να πάρω έναν iPhone, να μην μπορώ να αλλάξω τίποτα και να πληρώνω για να ξεκλειδώσει. Ή δωρεάν εφαρμογές στα Android που είναι επιπληρωμή στα iPhone. Είναι Apple, πρέπει να πληρώνεις τα πάντα, κάτι που το οποίο δεν γούσταρω καθόλου και σε νιώθω απολύτως. Αν θες να κάνεις οτιδήποτε, πρέπει να πληρώσεις. Εδώ
οι περισσότεροι, να λέμε την αλήθεια, θα συμφωνήσουν μαζί με τους τεκαχολίδες μου. Εκτός κάτι μιλαροπαιδά που θα πούνε ότι δεν είναι ότι δεν θέλετε iPhone, είναι ότι δεν έχετε χρήματα, είστε φτωχοί, βρωμάτε. Δεύτερο τώρα σημείο, ή τρίτο, εξαρτάται πάντα όπως θα το πάρεις, είναι οι υπερορισμοί, ρε παιδί μου, που βάζεις το μιλάρακι. Που πάει βασικά λίγο μαζί με το προηγούμενο σημείο. Το ότι δηλαδή σε αρκετές περιπτώσεις πρέπει να αγοράσεις κάτι για να κάνεις μια απλή διαδικασία ή χειρότερο να θυσιάσεις πολύ χρόνο για να κάνεις κάτι απλό, κάτι τόσο απλό που είναι στο Android, ένα απλό κλικ, ρε παιδί μου. Ή όπως αναφέρει τώρα ο Χαράλαμπος, αρκετές εφαρμογές που χρησιμοποιούν αρκετοί από εμάς ακόμη δεν δουλεύουν όπως πρέπει στο iPhone, δεν έχει launcher, εκτός αν κάνεις jailbreak που εκεί μπαίνεις σε μια άλλη διαδικασία, δεν έχεις always on display ακόμη, πρέπει να περάσεις από iTunes, ενώ έχουμε 2021 χρονιά ρε, για να κάνεις ασχολίες, όπως για παράδειγμα να βάλεις ένα ringtone ή να θέσεις βασικά στα μέτρα σου το κινητό σου και είναι μονάχα ό,τι σου προσφέρει η μαμά Apple και δεν σε αφήνει να κάνεις sideload εφαρμογές που θες. Πρέπει να κάνεις πατέντες για να το καταφέρεις αυτό, για τη δική σου ασφάλεια πάντα, που εδώ να πάμε και στο τέταρτο σημείο. Εκτός από τα εσωτερικά χαρακτηριστικά το iOS, τέλος πάντων, που τα περισσότερα πρέπει να δώσεις, να χτυπήσεις κάτω πολύ χρήμα ή να κάνεις συνδρομή για να δουλέψει, να πάμε λίγο στα εξωτερικά, στους φορτιστές, στα καλώδια που θες, είτε αυτά της Apple ή εγκεκριμένα για να δουλέψεις. Αλλιώς δεν δουλεύουν όπως πρέπει, με χαμηλότερο voltage κτλ. Μπορεί να σου καεί το σπίτι ή και τέτοια. Αν δεν δώσεις 20 ευρώ πουλά για να πάρεις, όχι φορτιστή, καλώδιο. Στο καλύτερο, ότι ενώ όλοι πλέον έχουν USB Type-C σαν στάνταρ, εσύ όχι Apple, όχι ρε γατάκια. Να φας lightning στη μούρη σου, ενώ έχω ήδη εγώ βάλει σαν Apple Type-C σε άλλες συσκευές. Όχι, όχι όμως, όχι. Εσύ θα πάρεις iPhone με Lightning Port και να σου λείπουν χαρακτηριστικά όπως ένα fingerprint sensor που είχες πριν. Εννοείται ότι κλαίνε οι iPhone-άκηδες και περιμένουν να δουν στο επόμενη γενιά κινητών, αλλά μάλλον θα φάμε ένα μικρότερο notch στη μούρη που να περάσουμε τώρα στο πέπτο ή έκτο σημείο. Πραγματικά έχασα λίγο τη σειρά, αλλά δεν με νοιάζει. Είναι χαλαρόμητο αυτό, έτσι. Σχεδιασμός. Κάθε χρόνο ο ίδιος σχεδιασμός. Τα ίδια ματιά κουζίνας, τα ίδια μπέζελ, το ίδιο τεράστιο μονόφρυδο από πάνω. Μιλάω εγώ για φρύδια τώρα. Πού είναι η πρωτοτυπία ρε Apple, πού είναι η εξέλιξη. Να δεις που ότι όπως είπα και πριν και φέτος το ίδιο notch θα έχουμε. Λίγο μικρότερο βασικά για να πούμε Innovation. Να σου πω τώρα για dual sim, θα μου πεις, εντάξει ρε Μαρία, έχει μια dual sim, μια e-sim, κάνεις τέτοιο. Όχι ρε φίλε, θέλω δύο nano sim για να μην πηγαίνω να κάνω δεύτερη συνδρομή που υπαροχής ακόμη όλοι να υποστηρίξουν την e-sim. Ή να σου πω για το headphone jack, θα μου πεις, εντάξει, πάει τώρα. Micro SD, ποτέ δεν είχαμε. Μπαταρία, τεράστια στα iPhone. Και βασικά, αλλά τόσο. Γενικά όμως, νομίζω ότι διάλεξα το σωστό topic, το σωστό θέμα για να κάνουμε αρχή στη σειρά, έτσι. Μιλαράκι μου. Και το καλύτερο να σου το πω, δεν έχω βρει καν τίτλο για την νέα σειρά, ούτε ξέρω αν τα επόμενα επεισόδια θα είναι τέτοια ή θα είναι λίγο πιο σοβαρά, θα πούμε, θα μου το πεις εννοείται εσύ κάτω στα σχόλια. Και όπως είπα και πριν εντωμεταξύ, για να μην κακοφανίσω τα μιλαρόπαιδα μου, δεν σημαίνει ότι επειδή κάναμε ένα αρχή μαζί με την Apple δεν θα δούμε και κάτι για τη Samsung, για τη Xiaomi μας, για τη Huawei, να την κράξουμε και αυτή για οποιοδήποτε κινητό, για οποιοδήποτε θέμα. Γι' αυτό να μου πεις κάτω στα σχόλια τι θες να κράξουμε μετέπειτα ή αν θες για παράδειγμα να πούμε γιατί να πάρεις έναν iPhone ή όπως είπαμε πριν, γιατί να μην πάρεις Xiaomi κινητό. Κάτω στα σχόλια και να σου πω, το σχόλιο το οποίο θα πάρει τα περισσότερα likes θα είναι το επόμενο θέμα για αυτήν τη σειρά. Νομίζω δίκαιο, έτσι. Άρα, like, share και τα λοιπά, άντε!